Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλία και να μου πείτε αν θεωρείτε ότι οι ανακοινώσεις αυτές ήταν ουσιαστικές ή ήταν επικοινωνιακές. Νομίζω ότι την απάντηση την έδωσαν με τον καλύτερο τρόπο οι κάτοικοι της περιοχής που υποδέχτηκαν εχθές την φιέστα αυτή την οποία προετοίμασε η κυβέρνηση. Την υποδέχτηκαν με αγωνιστικό τρόπο και δήλωσαν τι απαιτούν από την κυβέρνηση, που είναι πολύ μακριά αυτά που έχουν ανάγκη από αυτά που εξαγγέλθηκαν εχθές. Αυτό που ακούσαμε χθες και άκουσαν κυρίως όσοι έχουν πληγεί από τις καταστροφές, όχι μόνο, ξέρετε, του Ντάνιελ και του Ηλία πέρυσι, αλλά ακόμα και του Ιαννού. Ακόμα δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις, ακόμα δεν έχουν γίνει έργα, δεν έχουν αποκατασταθεί προβλήματα που είχε δημιουργήσει ο Ιαννός πριν 2 χρόνια. Αυτά τα 3,5 δις, κυρία Κτενά. Αυτά τα 3,5 δις, ξέρετε, είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία και άλλο πράγμα τι θα δούμε στο τέλος. Ένα μεγάλο μέρος τους έχουν ήδη εξαγγελθεί με διάφορους τρόπους. Επιδόματα, έργα που ξανασχεδιάζονται. Εξάλλου υπονοήθηκε κιόλας αυτό, ότι πρόκειται για μελέτες οι οποίες έχουν οριμάσει, δεν είναι ακόμα αόριμες, ή σχέδια που συζητιώνται με ειδικούς. Άρα λοιπόν έχουμε άλλη μια φορά εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό ακούγαμε χτες από τους συγκεντρωμένους, ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Μας έχετε αφήσει στο τέλος του καιρού, δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Υπάρχουν περιοχές, ξέρετε, που έχουν πληγεί πάρα πολύ άσχημα, όπως η Φαρκαδόνα για παράδειγμα. Και εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι κυριολεκτικά μόνοι τους, έχουν χάσει σπίτια, οικοσκευή, χωράφια, έχουν φύγει πολύ. Και αυτό, ξέρετε, το είχαμε πει από την αρχή, σε ένα βαθμό είναι εγκληματική αυτή η πολιτική που διώχνει τον κόσμο από τη γη του. Και αναγκάζονται και φεύγουν γιατί δεν μπορούν να ζήσουν πια εκεί πέρα ή δεν έχουν το κουράγιο να ξαναστήσουν αυτό που έχασαν. Ένα χρόνο μετά λοιπόν, ναι, είναι τεράστιο διάστημα για να έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός ή οι Υπουργοί και να λένε κινητοποιήσεις. Δίνουμε 3 δις. Κινητοποιήσεις σαν την χθεσινή, θα ζήσουμε και στη ΔΕΘ. Φυσικά, ήδη προετοιμάζονται τα συνδικάτα. Πρέπει η κυβέρνηση και να ακούσει δυνατά, καθαρά το μήνυμα που στέλνουν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι. Και ξέρετε, και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν θα είναι στη ΔΕΘ πρέπει να ακούσει από το στόμα των εργαζομένων ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πάρα πολλά χρόνια, η κυβέρνηση παρουσιάζει μία αντεστραμμένη πραγματικότητα. Εμφανίζει μία κατάσταση στην οικονομία ειδηλιακή, που προσέξτε, δεν λέει ψέματα, αλλά αν το βλέπουμε από τη μεριά των μεγάλων, των επιχειρηματικών ομίλων, από τη μεριά των εργαζομένων τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό θα ακουστεί καθαρά στη ΔΕΘ. Εννοείται. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος και να πιέζει ο κόσμος, αυτό το λέμε από την αρχή, ο μόνος τρόπος για να αποσπαστούν έστω και μικρά κέρδη είναι με οργανωμένο μαζικό αγώνα και πίεση απέναντι στις κυβερνήσεις. Αυτός ο αγώνας φαίνεται ότι τον επιβραβεύει ο κόσμος, γιατί βλέπουμε τα ποσοστά σας, ό,τι είδαμε στις δημοσκοπήσεις, κρατάτε ποσοστά σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι. Αντέχετε στις πιέσεις. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις είναι, έχουμε ξαναπεί, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Δείχνουν κάποια πράγματα, ωστόσο για μας το κριτήριο είναι η καθημερινή συμπόρευση στους αγώνες, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους συγκέντρωσης των λαϊκών μαζών. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε ο κόσμος να οργανωθεί, να συσπηρωθεί σε σωματεία, συλλόγους, επιτροπές αγώνα, σε όλους τους χώρους, είτε πρόκειται για χώρους δουλειάς, είτε για σχολεία, είτε για πανεπιστήμια, είτε για γειτονιές. Μόνο οργανωμένος μαζικός αγώνας μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα και να πιστέψει και ο κόσμος ότι έχει δύναμη. Μόνο αυτός ο τρόπος μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική πίεση και το έχουμε δει σε μία σειρά περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Όσες φορές κατάφεραν οι εργαζόμενοι να αποσπάσουν κάτι ήταν με τον αγώνα τους, όπως για παράδειγμα πρόσφατα πάνω στα μεταλλεία της Χαλκιδικής υπεγράφει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετά από πάρα πολύ σκληρό αγώνα των εργαζομένων εκεί. Εσείς, κυρία Κτενά, τώρα μπαίνουμε σε μια νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Πώς θα ασκήσετε ουσιαστική πίεση στην κυβέρνηση? Με το να είμαστε παρόντες με κάθε τρόπο στην κοινοβουλευτική διαδικασία, με το να μεταφέρουμε τη φωνή των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων μέσα στο κοινοβούλιο, εκφράζοντας τις αγωνίες τους και εξετάζοντας τα νομοσχέδια, ξέρετε, από τη δικιά τους μεριά. Αυτή είναι η δικιά μας, η διακριτή, αν θέλετε, συνεισφορά.
και η διακριτή θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν κοιτάμε τα νομοσχέδια, δεν τα κρίνουμε με βάση τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας μας, αλλά με βάση τα συμφέροντα του λαού. Είναι αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι θα ασκούμε αντιπολίτευση από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων. Αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ελπίζουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά. Ξέρετε, είναι αυτό που ζούμε στο Κοινοβούλιο επίσης, και το λέω τώρα με τη μικρή εμπειρία που έχω πλέον, είναι πρωτοφανές ως προς την πυκνότητα και την ταχύτητα της νομοθετικής εργασίας. Ναι. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία. Πολλές φορές τα όρια, για να μην πω, παραβιάζει τα όρια του κανονισμού. Έχουμε νομοσχέδια που κατατίθεται, για παράδειγμα, Πέμπτη βράδυ και συζητιόνται Δευτέρα. Πραγματικά στα όρια. Mm-hmm. Δεν είναι τρόπος αυτός για να μπορέσουν οι βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος να μελετήσουν σωστά και να τοποθετηθούν. Ασκείται αντιπολίτευση και έντονη, να πω, στην κυβέρνηση και μέσα στην Βουλή. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνεργασία, ας το πούμε, στην αντιπολίτευση αυτή και με τα άλλα κόμματα. Ποια κόμματα? Ποια κόμματα κάνουν αυτό που λέμε? Να μας πείτε και τι περιμένετε τώρα να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε εξελίξεις. Είπα ότι η δικιά μας αντιπολίτευση κινεί από... κοιτάμε μάλλον τα πράγματα από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων. Ποιο άλλο κόμμα το κάνει αυτό? Όταν ακούσετε τις τοποθετήσεις μέσα στη Βουλή, δεν μιλάω για τις θέσεις που έχουν όσοι έχουν δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και το πώς κινούνται εκεί πέρα, μέσα στη Βουλή. Αυτό που κάνουν είναι να τα κοιτούν και αυτά από τη μεριά της κυβέρνησης και κάνοντας κριτική, και ενδιαφέρον αυτό, η κριτική που ακούτε συνήθως απέναντι στην κυβέρνηση δεν τα κάνετε αρκετά σωστά, αρκετά γρήγορα, αρκετά αποτελεσματικά, δεν εφαρμόζετε αρκετά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τη στιγμή που οι οδηγίες είναι το πρόβλημα. Τις περισσότερες, όχι, το νομοθετικό μας πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, διαμορφώνεται με βάση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και έχει τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα άλλα να λένε: α, δεν τα κάνετε σωστά. Δεν εφαρμόζω σωστά την οδηγία. Άρα με ποιον θα συνεργαστούμε εμείς? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, κακώς αν θέλετε, δεν υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο να κοιτάει τα πράγματα από τη δική μας μεριά. Οπότε νομίζω απάντησα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε θέση και για τόσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε και εμείς όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν τους τόνους. Και το ναι, υπάρχει μια πιο θεσμική έτσι κατάσταση εκεί πέρα. Διαδικασία εκλογής αρχηγού. Ωστόσο το συνδέω, γιατί αυτό που παρατηρούμε είναι ότι είναι απεγνωσμένη, αν θέλετε, προσπάθεια του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας, του αστικού πολιτικού συστήματος στη χώρα μας, να στήσει το δεύτερο πόλο. Η ασυμμετρία που έχει το πολιτικό σύστημα ενοχλεί και την κυβέρνηση και συνολικά την αστική τάξη. Και βλέπετε ότι και η κυβέρνηση αβαντάρει σε έναν βαθμό την αντιπολίτευση. Βοηθάει την κυβέρνηση όλο αυτό, κυρία Κτενά, αυτή τη στιγμή, ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αλληλοσπαραγμός στους κόλπους της. Να σας πω, θα μπορούσε να το πει αυτό κάποιος αν ήταν προεκλογική περίοδος. Σε αυτή τη φάση, και νομίζω το λέει και η κυβέρνηση ανοιχτά, δεν τους βοηθάει. Mm-hmm. Και δεν είναι ότι δεν βοηθάει την κυβέρνηση, δεν βοηθά την αστική τάξη της χώρας. Δεν βοηθά αυτούς που πραγματικά είναι στην εξουσία σήμερα, είτε αυτοί εκφράζονται μέσα από την κυβέρνηση, είτε μέσα από τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό που έχει ανάγκη ένα τέτοιο σύστημα για να είναι σταθερό, και αυτό είναι που ενοχλεί, είναι να έχει αυτούς τους δύο πόλους. Να εγκλωβίζεται ο κόσμος ανάμεσα σε αυτά τις δύο παρατάξεις. Η δεύτερη ώστε να μην βγει απέναντί του συνολικά. Έτσι που είναι αυτό που εμείς καλούμε τον κόσμο να κάνει. Απέναντι τώρα σε αυτοί οι δύο πόλοι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι υπερτροφικός ο ένας και αδύναμος ο άλλος. Αυτό δημιουργεί μια αστάθεια στο πολιτικό σύστημα που ανησυχεί, γιατί ακριβώς δυσκολεύει τον εγκλωβισμό των μαζών σε αυτή την κυρίαρχη πολιτική, όπως λέμε. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο κόσμος είναι διστακτικός. Σου λέει: δεν έχω που να την ψηφίσω, δεν έχω τι να κάνω. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί και μια άνοδο τη αντισυστημική ψήφου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τι εννοείται αντισυστημική ψήφου? Αν θεωρήσουμε ότι η Πλεύση Ελευθερίας, ας πούμε, είναι αντισυστημικό κόμμα, γιατί την είδαμε να ανεβαίνει χθες στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν είναι αντισυστημικό ένα κόμμα το οποίο συστηματικά στηρίζει τις επιλογές της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα. Εσείς έτσι το ερμηνεύετε, κατάλαβα. Όχι, και φαίνεται και από τον τρόπο που αβαντάρει και την κυβέρνηση και πώς τοποθετεί. Ξέρετε, είναι ένα πράγμα η ψηλή τόνη στις τοποθετήσεις και είναι άλλο πράγμα
η ουσία των επιχειρημάτων, mm-hmm. η σκοπιά δηλαδή από την οποία ασκείς αντιπολίτευση και το πώς ψηφίζεις στο τέλος. Άρα θεωρείτε ότι είναι μόνο η ψηλιτόνη όπως μας το λέτε και ουσιαστικά ναι, δεν υπάρχει κυρίως επικοινωνιακό. Ενώ ο Σεπτέμβριος είναι τα 3 του Σεπτέμβριου, αλλά σήμερα είναι τα 50 χρόνια του Πασόκ, αλλά έχετε και εσείς τα δικά σας 50 χρόνια με το φεστιβάλ του ΣΚΝΕ ναι. Οδηγητή. Ναι. Εκεί το κεντρικό σύνθημα ποιο είναι τώρα, ανατροπή του συστήματος. Ναι, κοιτάξτε, και μόνο το ότι 50 χρόνια το φεστιβάλ της ΚΝΕ αντέχει και μέσα από δύσκολες χρονιές, δύσκολες ανατροπές πραγματικά που συγκλώνησαν τον κόσμο και όχι μόνο αντέχει αλλά μεγαλώνει και μορφαίνει κάθε χρόνο, νομίζω ότι αυτό δείχνει και την αντοχή των ιδεών και των προτάσεών μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Και πέρα από αυτό είναι μια αδιαφυσβήτητα συμβολή στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου. Κάθε χρόνο περνούν από τις σκηνές του πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει να δώσει όχι μόνο η ελληνική αλλά και η διεθνή σκηνή. Είναι μεγάλο το άνοιγμα που κάνει το φεστιβάλ μας και ελπίζουμε και φέτος θα είναι μια ξεχωριστή γιορτή ακριβώς γιατί γιορτάζουμε τα 50 χρόνια και ελπίζουμε σε ακόμα πιο πολλά και σε μαζική συμμετοχή του κόσμου στην φεστιβάλ. Ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί δεν σημαίνει και το πρωτοσέλιδο. Βέβαια, δεν χρειάζεται να δούμε το πρωτοσέλιδο, αλλά είχε το πρωτοσέλιδο τα νέα, ότι με τίτλο Έρχονται και με φωτογραφίες την Λεπέν και τον ακροδεξιό της, όπως τον λένε, στη Γερμανία. Σας ανησυχεί τώρα το. Κοιτάξτε, είχαμε ξανακούσει παρόμοια συζήτηση πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, μάλλον μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Να θυμίσω ότι τότε που η κυρία von der Leyen έκανε ακόμα προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή της, είχε τίνει χείρα φιλίας στην κυρία Μελόνι, την οποία παλιότερα εξόρκιζαν ως ακροδεξιά. Επίσης, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών, και της Γερμανίας για παράδειγμα, και της Γαλλίας στο μεταναστευτικό ή στα θέματα τα προσφυγικά ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, είναι εξαιρετικά αντιδραστικές. Και ουσιαστικά στηρίζουν τις θέσεις αυτών που ξορκίζουν ως ακροδεξιούς ή τους κουνάν σαν φαντάσματα. Τι θέλω να πω, ότι όλο αυτό, καταρχάς ότι ο κόσμος ψηφίζει προς τα εκεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε κάποιες χώρες από ό,τι παλιότερα, έχει να κάνει με τις ίδιες πολιτικές που έχουν ασκήσει αυτές οι χώρες, είτε από χριστιανοδημοκρατικές ή συντηρητικές κυβερνήσεις, είτε από σοσιαλδημοκρατικές, γιατί και οι δύο, ακριβώς για να εγκλωβίζουν τις μάζες τις σε αυτές τις πολιτικές, έχουν πέσει προς την ατζέντα την ακροδεξιά, σταδιακά έχουν κυλήσει προς τα εκεί. Έχουν ενσωματώσει δηλαδή στις πλατφόρμες τους αιτήματα και ρητορική του χώρου αυτού. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τους προξενεί η εντύπωση που ο κόσμος επιλέγει το αυθεντικό. Επίσης, οι πολιτικές που έχουν ασκήσει σε θέματα στην καθημερινότητα των πολιτών βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία. Είναι σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες και βλέπουν ότι αυτό έχει γίνει είτε με τη μία κυβέρνηση είτε με την άλλη. Αυτό λοιπόν, από τη μια έχεις αυτό και από την άλλη έχεις μια υποκρισία από τη μεριά των κυβερνήσεων και των πολιτικών δυνάμεων, των αστικών δυνάμεων σε εκείνες τις χώρες που όποτε χρειάζονται, κουνούν σαν σκιάχτρο την άνοδο της ακροδεξιάς, την οποία αυτοί έχουν προκαλέσει με τις πολιτικές τους και όποτε χρειάζεται τίνουν χείρα φιλίας και ζητούν ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Απέναντι σε αυτό ο κόσμος πρέπει να γυρίσει την πλάτη, εμείς αυτό λέμε. Δεν είναι αντισυστημική αυτά τα κόμματα, δεν λειτουργούν προς όφελός του, τρέχουν προτεραιότητες του κεφαλαίου, είναι, πώς να το πω, λαγοί πολλές φορές για πράγματα που θα έρθουν όπως έχει φανεί μέσα στα χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη και για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και περιμένοντας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταμενίτη, που έπρεπε ήδη να ήταν στο στούντιο, να σας ρωτήσω αν βλέπετε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και μείωση τιμών σε προϊόντα. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το ακούμε μήνες τώρα. Κάθε τόσο η κυβέρνηση βγαίνει και πανηγυρίζει για τη μείωση του πληθωρισμού. Έχουμε πει από την αρχή ότι ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο οφείλεται στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, αρνείται να περιορίσει την κερδοφορία, αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ, άρα
δεν εκτιμάμε ότι θα δούμε κάποια σημαντική αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό, εκτός από μικροδιορθώσεις καθετός, και εξάλλου να πούμε ότι άλλο ψηλός πληθωρισμός και άλλο ψηλές τιμές που είναι ούτως ή άλλως ψηλές. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή, ναι, μπορεί να αποκλιμακώνεται, γιατί πολλοί θα φτάσουν πια. Έτσι. Κύριε Εκτενά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θα πολύ. Τα συζητήσουμε και όλα αυτά. Καλή συνέχεια.